μια νέα μεγάλη μάχη πρόκρισης θα δώσει η μεικτή ομάδα K17 της ΕΠΣΗ και ετοιμάζεται να προσθέσει άλλο ένα παράσημο στην επιτυχημένη παράδοση που έχει χτίσει στο ενωσιακό ποδόσφαιρο. Την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την μεικτή Κορίνθου σε μια αναμέτρηση που ορίστηκε από την Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ να γίνει στο γήπεδο Γαλατσίου με σέντρα στις 5 το απόγευμα. Η μεικτή Ηρακλείου θα αναχωρήσει για Αθήνα αεροπορικό στο Σάββατο και μια ημέρα αργότερα θα δώσει το παρόν στο δικό της ραντεβού με την ιστορία. Ο άλλος ημιτελικός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα γίνει στο Αλκαζάλ της Λάρισας το Σάββατο και αντίπαλες θα είναι οι μεικτές Εύβοιας Μακεδονίας. Η προετοιμασία της μεικτής ΕΠΣΗ συνεχίστηκε στο γήπεδο της Μινωικής με τον τερματοφύλακα Άγγελο Χαλκιαδάκη και τον αρχηγό Μιχάλη Γωνιανάκη να στέλνουν μήνυμα πρόκρισης μέσα από την κάμερα της Crete TV. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, θα παλέψουμε για την πρόκριση, θα σφίξουμε τα δόντια μας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Γενικό κλίμα, είμαστε έτοιμοι, πιστεύουμε κιόλας στο μάτς, σε εμάς, στις δυνατότητες μας, όλων των παιδιών και θα τα καταφέρουμε πιστεύω. Εμείς θα κοιτάξουμε το μάτς που έρχεται την Κυριακή, θα τα δώσουμε όλα, θα παλέψουμε για την πρόκριση, για την νίκη και από εκεί και πέρα άμα κάνουμε αυτό που πρέπει. Μετά κοιτάμε το μέλλον, το οποίο θα είναι ένας τελικός. Εκεί μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα παλέψουμε και εκεί για το καλύτερο. Αλλά πρώτα κοιτάμε το μάτς της Ηρακής, να τα δώσουμε όλα και ναι, θα το πετύχουμε.